Και το ευρωπαϊκό μας θέμα, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως τώρα για να πάρει κάποιες αποφάσεις χρειαζόταν μια νομοφωνία. Δηλαδή, αν κάποιος είναι δέχετουν, έπεφτε η απόφαση. Πλέον, για να υπάρχει πιο γρήγορη λήψη αποφάσεων, αποφασίσαν ότι δεν θα υπάρχει νομοφωνία, θα βασίζεται στην πλειοψηφία. Σας βρίσκει σύμφωνη ή διάφωνη? Διάφωνη. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Τι να πω. Θεωρώ ότι έπρεπε να υπάρχει ομοφωνία, όχι πλειοψηφία. Αρνείται εκεί, είμαστε μικρόν κράτο. Ναι, γυρίσουν πάνω μας, δηλαδή. Ναι. Να μην το καταργήσουν. Να μην το καταργήσουν. Να πάμε φούλιο πλειοψηφία όπως είμαστε. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να αξίσω να είναι καλύτερα, γιατί έτσι θα μπορούν να προωθούνται πιο εύκολα όλα αυτά που ζητούνται από τον λαό. Και πιο γρήγορα. Σχέδια πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά. Νομίζω είναι καλύτερα. Η πλειοψηφία πάντα κερδίζει. Ναι, αλλά εδώ τώρα ήταν η ομοφωνία. Ομοφωνία όχι. Πλειοψηφία προτιμούν την πλειοψηφία. Δηλαδή όσα παραπάνω μέλη κράτη συμφωνούν, ναι. Πάντα θα υπάρχει και το αρνητικό. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα θα υπάρχει. Δημοκρατία. Έχουμε δημοκρατία. Εντάξει, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.